Γεια σας, εδώ είμαι και πάλι με τα αγαπημένα προϊόντα για το μήνα Ιούλιο. Όλο τον Ιούλιο βρισκόμουν στην Ελλάδα, οπότε και δεν έχω πάρα πολλά προϊόντα να σας δείξω, γιατί με τη θάλασσα και γενικά έτσι τη ζωή που έκανα δεν μπορώ να πω ότι βάφτηκα ιδιαίτερα, εκτός από δύο σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν την περίοδο που ήμουν Ελλάδα. Το ένα ήταν η βάφτιση της μικρής Νικολέτας, της ανιψιάς μου, που ήμουν νονά, και ο γάμος της ξαδέρφης μου της Ζαμπίας και του Γιώργου, που ήμουν κουμπάρα. Όπως καταλαβαίνετε, είχα την τιμητική μου φέτος στην Ελλάδα και είχα την ευκαιρία έτσι να δω όλο το σόι μαζεμένο και το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Τέλος πάντων, μην τα πολυλογώ όμως, πάμε να σας μιλήσω για κάποια προϊόντα που νομίζω ότι αξίζει να αναφερθούν για αυτό το μήνα. Θα ξεκινήσω με ένα βιβλίο το οποίο πρόσφατα άκουσα να τα αναφέρει και η Λούση στα αγαπημένα της. Είναι το βιβλίο που μου έστειλε η Στέλλα η Καραμπακάκη. Οι άντρες είναι σαν τα παπούτσια. Νομίζω ότι η Λούση τα είπε όλα. Είναι ένα βιβλίο που διαβάζεται πάρα πολύ ευχάριστα, πάρα πολύ εύκολα. Μέσα σε μία μέρα μπορείς να το διαβάσεις. Παρουσιάζει διάφορους τύπους ανδρών και γυναικών. Και είναι σίγουρο ότι μέσα εδώ θα βρείτε σίγουρα κάποιον άντρα που έχετε γνωρίσει ή μέσα από αυτούς τους χαρακτήρες των γυναικών θα είστε, μάλλον ένας από αυτούς τους χαρακτήρες των γυναικών θα είστε εσείς. Ένας από τους χαρακτήρες ανδρών που μπορεί να πω ότι κυκλοφορούν πάρα πολύ τελευταία είναι ο ωραίος, ο έξυπνος, αλλά ψωνισμένος. Νομίζω ότι όλες θα έχετε γνωρίσει έναν τέτοιο άντρα. Ωραίο, έξυπνο και ψωνισμένο. Γιατί να έχεις τα δύο πρώτα και να μην είσαι το τρίτο είναι πάρα πολύ δύσκολο νομίζω στις μέρες μας. Τέλος πάντων. Φεύγω από αυτό το θέμα και πάω. Καταρχήν, Στέλλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Το βιβλίο ήταν εξαιρετικό και ενώ γενικά δεν μπορώ να πω ότι είμαι ένας άνθρωπος βιβλιοφάγος, όταν κάτι μ' αρέσει μπορώ να το διαβάσω μέσα σε μία ώρα. Δηλαδή, έτσι λειτουργώ εγώ. Λοιπόν, άλλο ένα προϊόν που μου έχει σταλεί από το My Hand Gift και πραγματικά θα έχω τη σελίδα από κάτω για να τσεκάρετε τα προϊόντα που έχει. Δείτε το. Είναι αυτές εδώ οι παντοφλίτσες. Πόσο τέλειες μπορεί να είναι. Οι δικές μου είναι λίγο βρώμικες γιατί πραγματικά από τότε που μου τις έστειλε δεν έχω σταματήσει να τις φοράω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν υπάρχει μαγαζί που να μπήκα ούτε στην Ελλάδα αλλά κυρίως στην Αμερική, γιατί νομίζω ότι εδώ το χειροποίητο στην Αμερική εκτιμάται πολύ περισσότερο. Ίσως γιατί εδώ δεν έχουν τόσο πολύ το ταλέντο όσο το έχουμε στην Ελλάδα εμείς. Πάντως δεν υπήρχε μαγαζί εδώ στην Αμερική που να μπήκα και να μην μείνανε οι κοπέλες. Στα Σεφορά, στη ΜΑΚ, στο ταχυδρομείο, με ρώτησε η κοπέλα. Όταν πήγα να ρωτήσω για σχολείο στο γιο μου, δηλαδή όλοι με ρωτούσαν για τις παντόφλες. Και πραγματικά είναι μοναδικές, είναι απίστευτες. Το νούμερο 39 που πήρα εγώ είναι τέλειο στο πόδι, δηλαδή ούτε μεγάλο ούτε μικρό κουτί. Τις λάτρεψα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, προϊόντα που φαντάζομαι ότι θα περιμένατε. Αν ακούτε κάτι μπαμ. Γιατί μέσα σε όλα, ενώ το σπίτι μου είναι μικρό, το ακριβοπληρώνω, μας έχουν βάλει στο ισόγειο, το οποίο εντάξει εδώ δεν είναι όπως τα ισόγεια στην Ελλάδα, είναι πολύ ωραίο, και από πάνω είναι η σκάλα και η σκάλα είναι ξύλινη και όταν ανεβαίνει κάποιος, ακούγεται λες και πραγματικά θα σου πέσει το ταβάνι στο κεφάλι. Δηλαδή, δεν ξέρω τι γίνεται. Και ελπίζω να μην ξεφτυλιστώ, να μην κοιτάνε από το παράθυρο και να λένε τι κάνει αυτό το κορίτσι εκεί. Τι σας λέω κάθε φορά. Με έχει πιάσει ένα παραλήρημα τον τελευταίο καιρό. Λοιπόν, πάμε στη μάσκα ματιών που σας την έχω αναφέρει από τα Aloe Plus Natural Cosmetics. Τη λατρεύω. Δεν θα επεκταθώ, έχω κάνει αναλυτικό βίντεο, θα έχω το link από κάτω. Φανταστική κρέμα με υαλουρονικό οξύ. Πολλές κοπέλες με ρωτάτε γιατί ηλικίες είναι. Βασικά λέει ότι είναι αντιρρητηδική, αντιοξυδωτική. Όταν ακούμε υαλουρονικό οξύ, εγώ τουλάχιστον το έχω συνδυάσει με λίγο μεγαλύτερες ηλικίες. Παρ' όλα αυτά, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα πρόβλημα να χρησιμοποιηθεί και από πιο μικρές ηλικίες. Αν και θεωρώ ότι πιο μικρές ηλικίες δεν έχουν κάποιο θέμα να χρησιμοποιούν αντιρρητιδικές κρέμες. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν και κάτι πιο ελαφρύ. Και είναι για όλα τα δέρματα. Και από κρέμες σώματος, πάλι από Aloe Plus Natural Cosmetics, το Body Butter και το Body Lotion με White Mask, μύριζε φανταστικά και όταν ήθελα κάτι πιο ιδιαίτερο για βράδυ δεν ξέρω τι να πω για αυτή την κρέμα. Το Peony & Blush Sweat από το Jo Malone είναι ό,τι πιο ωραίο έχω δοκιμάσει. Είναι η κολόνια μου, νομίζω ότι αυτή θα είναι η κολόνια μου. Το πήρα σε κρέμα σώματος γιατί νομίζω ότι η κρέμα σώματος διαρκεί λίγο παραπάνω, έχω αυτή την αίσθηση. Νομίζω ότι αυτό το προϊόν θα υπάρχει πάντα στις κολόνιες μου. Το έχω πει για την Donna Karan την Κασμίρ και νομίζω ότι αυτό είναι το αμέσως επόμενο που θα... Αυτό είναι το top βασικά, αυτό είναι το νούμερο 1 που θα υπάρχει πάντα στη συλλογή μου.
Και συνεχίζω με ένα προϊόν που είχα στο παρελθόν και το ξαναπήρα σε ένα από τα νεσεσέρ από τα Sephora που σας είχα δείξει κάποια στιγμή που είχαν έτσι συσκευασίες ταξιδίου, πιο μικρά ας πούμε μεγέθη. Είναι το Oil Control Mattifier από την εταιρεία Murad. Το είχα στο παρελθόν, δεν ξέρω γιατί δεν το ξαναπήρα. Είναι ένα καταπληκτικό προϊόν, ειδικά αν το δέρμα σας είναι πολύ πολύ λιπαρό. Να σας πω ότι εγώ σήμερα δεν το χρησιμοποίησα και νομίζω ότι φαίνεται παραπάνω στο δέρμα μου, είναι έτσι πιο λιπαρό. Βέβαια, να σας πω ότι το δέρμα μου στην Ελλάδα ήταν ξηρό. Είχε να κάνει με τον ήλιο, με τη θάλασσα, με το αλάτι, δεν ξέρω. Με το που ήρθα στην Αμερική, μιλάμε ότι κάνω παραγωγή λαδιού. Είναι φοβερό το πόσο λιπαρό έχει γίνει πάλι το δέρμα μου. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το κλίμα, με το νερό, πραγματικά δεν ξέρω καθόλου. Πάντως είναι σωτήριο προϊόν. Νομίζω ότι μόλις μου τελειώσει θα πάρω σίγουρα τη full συσκευασία. Αν και το χειμώνα εμένα γίνεται λίγο πιο ξηρό το δέρμα μου, οπότε θα δούμε. Πάντως είναι ένα καταπληκτικό προϊόν για λιπαρότητα. Όσες κοπέλες με τη λιπαρότητα δεν τα πάνε καλά, δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Τώρα περνάω σε foundation από τα Sephora. Το Perfection Mist Airbrush Foundation, τέλειο. Υφή υπέροχη. Το πώς τρώνει στο δέρμα, υπέροχο. Το μόνο αρνητικό, επειδή είναι σπρέι, για μένα αυτό που μου αρέσει είναι ότι όταν το ψεκάζεις έτσι στο δέρμα, δίνει απίστευτη... δίνει αυτό το airbrush εφέ. Αλλά γίνεται ένας χαμός. Δηλαδή, αν πας το ψεκάσεις έτσι, θα έχεις τα ρούχα, θα έχεις τα μαλλιά κλπ. Οπότε, εγώ το ψεκάζω έτσι σε μικρές περιοχές και το απλώνω με πινέλο. Μπορείτε να το ψεκάσετε στο χέρι σας και να το απλώσετε με πινέλο. Μπορείτε κατευθείαν στο πινέλο. Είναι πιο πρακτική αυτή η τρόπη. Αν και οφείλω να ομολογήσω ότι όταν το απλώνεις κατευθείαν, το ψεκάζεις ας πούμε στο δέρμα, η υφή που αφήνει είναι πολύ πιο ωραία. Σαν να γεμίζει ας πούμε οποιασδήποτε ρητίδες, οποιαδήποτε σημαδάκια, σαν να τα γεμίζει. Αυτό νιώθω εγώ. Εσείς με κάνετε να το αγοράσω αυτό. Είναι το Prep and Prime Highlighting Pen από την MAC. Η απόχρωση που έχω εγώ είναι το... τρίχες από το σκύλο μου. Το Light Boost. Έχει έτσι μια κίτρινη, δεν ξέρω αν φαίνεται, απόχρωση. Κιτρινίζει. Έχει και ένα άλλο που κάνει λίγο πιο ροζ και ένα άλλο που κάνει λίγο πιο πορτοκαλί. Πάντως δίνει καταπληκτικό φως κάτω από τα μάτια. Έχει, αν σας αρέσει ας πούμε, αυτό που κάνει Kim Kardashian που φωτίζει φοβερά την περιοχή κάτω από τα μάτια, αυτό νομίζω ότι κάνει αυτό ακριβώς. Εγώ προσωπικά δεν το χρησιμοποιώ σε καθημερινή βάση, αρχικά γιατί είναι ακριβό και έχω άλλα ας πούμε για καθημερινή βάση, αλλά όταν θέλω να είμαι λίγο έτσι πιο περιποιημένη, θα χρησιμοποιήσω αυτό. Φανταστικό προϊόν. Περνάω σε μία πούδρα, η οποία ήμουν ενθουσιασμένη στην αρχή, μετά λίγο το σκεφτόμουνα, αλλά τώρα πάλι είμαι ενθουσιασμένη. Είναι από τα Hourglass, η Ambient Light, στην απόχρωση Dim Light. Πόσο τέλειο προϊόν είναι αυτό. Δίνει μία λάμψη στο πρόσωπο που ακόμη και ένα λιπαρό δέρμα όμως μπορεί να βάλει. Δεν δείχνει αυτό το λες και σου έχουν απλώσει λάδι επάνω σου. Κοιτάω απ' έξω, πρέπει να ήρθε ένα φορτηγό. Κάνω δωρεά κάτι ρούχα και πρέπει να ήρθε να το πάρει γιατί το είχα από το πρωί. Σε αυτό το βίντεο νομίζω ότι σας γεμίζω με πληροφορίες που σας είναι άχρηστες. Αλλά επειδή περνούσε, είναι ισόγειο και περνούσε το φορτηγό απ' έξω, το κοιτούσα τώρα και επιτέλους ήρθα να πάρω τα ρούχα. Τέλος πάντων, και τι σας έλεγα, δεν πάω καλά τελευταία. Λοιπόν, δίνει λοιπόν αυτή τη λάμψη στο πρόσωπο, η οποία όμως δεν είναι αυτή τη λιπαρότητα η αηδία. Δίνει μια πολύ ωραία λάμψη, λες και έχεις... λες και είσαι πολύ υγιής, λες και έχεις πολύ νερό, λες και είναι το δέρμα σου κάπως έτσι. Δεν ξέρω. Δίνει μια πολύ πολύ ωραία λάμψη. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη Dim Light δεν έχει και... δεν μοιάζει τόσο για highlighter ας πούμε. Πιο πολύ για πούδρα που μπαίνει σε όλο το πρόσωπο. Τώρα, από Rouge έχω λατρέψει το Tipsy από την Tarte. Ένα φανταστικό, φανταστικό κοραλί χρώμα. Πόσο τέλειο χρωματάκι. Τέλειο, τέλειο. Το φοράω... νομίζω όλο το διάστημα που ήμουν Ελλάδα, αλλά και τώρα, φοράω κάθε μέρα αυτό. Συνεχίζω με το Contour Kit από την Anastasia Beverly Hills. Εξαιρετικό. Έχει τρεις σκούρες πούδρες για να κάνετε κοψίματα και τρεις ανοιχτές για να κάνετε... για να φωτίζετε περιοχές. Τρώω τρίχες από το σκύλο μου. Τέλος πάντων. Οι τρεις λοιπόν αυτές είναι για να φωτίζετε. Εγώ τη μεσαία τη χρησιμοποιώ και κάτω από τα μάτια για να σετάρω το concealer μου. Αν και γενικά δεν μου αρέσει να βάζω πούδρα κάτω από τα μάτια, η συγκεκριμένη είναι πολύ λεπτή και δεν μένει στις γραμμές. Και έχει και τρία διαφορετικά χρώματα για να κάνετε τα κοψίματα που το μεσαίο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πολύ ωραίο προϊόν, πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Τώρα από σκιές, η μόνη παλέτα που χρησιμοποίησα πάρα πολύ
ήταν η chocolate bar από την Too Faced. Οι σκιές είναι μοναδικής ποιότητας. Η μυρωδιά της παλέτας είναι σε απογειώνει και τα χρώματα είναι ευκολοφόρετα, μπορείς να κάνεις από πρωινό, βραδινό. Εγώ αυτή την παλέτα χρησιμοποίησα και για το γάμο και για τη βάφτιση. Είχα αυτή την παλέτα και έλεγα αυτή θα βάλω. Τώρα, θα κλείσω με τα χείλη και να σας πω ότι για πιο έντονα χείλη χρησιμοποιούσα το Relentlessly Red από την MAC. Φανταστικό, εντυπωσιακό χρώμα. Το συνδύαζα με το μολυβάκι το Ablaze, το οποίο είναι λίγο πιο πορτοκαλό, κοραλοκόκκινο. Αλλά ο συνδυασμός των δύο είναι άψογος. Και για nude χείλη είναι και αυτό που φοράω σήμερα, βέβαια το έχω 3 ώρες. Είναι το μολυβάκι το 03 από τη Milani, nude νομίζω λέγεται, και το από την Clarins, το πώς λέγεται, Instant Light Natural Lip Perfector. Σίγουρα θα το πάρω σε μεγάλη συσκευασία όταν μου τελειώσει. Κάνει τα χείλη βελούδινα. Βελούδινα και αφήνει και έτσι μια πολύ ωραία ροζουλή απόχρωση. Αυτό είναι το 01, που είναι έτσι λίγο πιο ρόζι απόχρωση. Αυτά λοιπόν ήταν τα αγαπημένα μου. Τώρα θα σας μιλήσω για ένα προϊόν. Δεν είναι προϊόν, θα σας μιλήσω για κάτι που ήταν στα μη αγαπημένα μου. Αυτό το μήνα, τον Ιούλιο, είχα όλο το μήνα τα νύχια μου σε λακ. Το ημιμόνιμο, ας πούμε, με αποτέλεσμα, δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε, τα νύχια μου τα έχω κόψει σύριζα, γιατί με πονάνε. Όταν σας λέω με πονάνε, έχουν γίνει πιο αδύναμα, λες και δεν έχω νύχι, είναι τόσο μαλακά, λες και δεν έχω νύχι. Βάζω, αν πάω να βάλω μανό από πάνω, νιώθω ότι σχωρεί στο δέρμα μου, δηλαδή νιώθω ότι βάζω το μανό. Είναι απίστευτο αυτό που έχει συμβεί. Πρώτη φορά μου έχει συμβεί, δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω αν κάποια... Κάποιος έκανε κάτι λάθος, κάποια από τις κοπέλες έκανε κάτι λάθος, αλλά πρώτη φορά μου είχε συμβεί κάτι τέτοιο. Να σας πω ότι εγώ σε λακ πάνω από 15 μέρες δεν θα έκανα, δηλαδή δεν ξέρω, αυτή τη μέθοδο του ημιμόνιμου πάνω από 15 μέρες προσωπικά δεν θα έκανα, δεν ξέρω αν φταίει το νύχι μου, αλλά ήταν απίστευτο αυτό που έχει συμβεί, δηλαδή δεν έχω ξαναδεί τα νύχια μου έτσι. Βάζω θεραπείες και προσπαθώ να τα σώσω γιατί δεν γίνεται να μεγαλώσουν. Σοκαρίστηκα. Προτιμώ δηλαδή να πάω, εμένα δεν μου κρατάνε τα μανώ πολλές μέρες και ο λόγος ήταν που έκανα ημιμόνιμο γιατί ήθελα να έχω ξέγνια στο κεφάλι μου για το καλοκαίρι και για τις εκδηλώσεις που είχα για το γάμο και για τη βάφτιση, αλλά τα νύχια μου καταστράφηκαν. Όταν σας λέω καταστράφηκαν, κάνω το σταυρό μου, δεν τα έχω ξαναδεί έτσι. Ευελπιστώ ότι θα επανέλθουν, αλλά... Δεν ξέρω πώς οι κοπέλες μπορούν και τα κάνουν σε λακ συνέχεια. Εμένα μου κατέστρεψαν τα νύχια. Ίσως να έγινε κάποιο λάθος, ίσως να φταίει η ποιότητα του νυχιού μου, δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά προτιμώ να βάζω τα μανό μου ή να πηγαίνω να μου κάνουν απλό μανικιούρ, πεντικιούρ, μία περιποίηση και... Αυτά. Αυτό λοιπόν ήταν το μη αγαπημένο αυτού του μήνα. Εμείς θα τα πούμε σε ένα καινούριο βιντεάκι, να είστε όλοι καλά και πολλά φιλιά. Γεια σας.